Κύριε Φίλη, ενδεχομένως η εξέλιξη αυτή γεννάει και φόβους να αναζωπηρωθούν θύλακες τρομοκρατών Ταλιμπάν ανά την Ευρώπη. Κύριε Στάθη, η κατάσταση στο Αφγανιστάν είναι εξαιρετικά δυσάρεστη για μία σειρά λόγων. Πρωτίστως βέβαια στέκομαι όπως και όλοι μας στο ανθρωπιστικό, διότι πρόκειται για μία μεγάλη κρίση ανθρωπιστική η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και η οποία ασφαλώς θα έχει αντίκτυπο και στις ροές που θα ξεκινήσουν και πάλι προς την Ευρώπη και μέσω της χώρας μας, αλλά θα πρέπει να σταθούμε πρώτα και πάνω απ' όλα στον πόνο και τη δυστυχία αυτών των ανθρώπων οι οποίοι θα μείνουν πίσω. Αυτοί οι Αφγανοί, μιλάμε για μια χώρα σχεδόν 40 εκατομμυρίων, τα λέγαμε και χθες και προχθές στο Δελτίο με τον κύριο Βαφιάδη, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν όχι μόνο που την κεφαλή κλίνε, αλλά έχουν αφαιθεί στο έλεος των Ταλιμπάν, έχουν γίνει βορά στις ορέξεις των Ταλιμπάν, άνθρωποι οι οποίοι συνεργάστηκαν επί 20 χρόνια με τους Αμερικανούς πιστεύοντας ότι θα ερχόταν μια νέα μέρα στο Αφγανιστάν, όπου οι γυναίκες θα είχαν δικαιώματα, όπου η δημοκρατία ή τέλος πάντων μια δημοκρατία ανατολικού τύπου, να το πω έτσι, θα μπορούσε να ευδοκιμήσει, όπου θα μπορούσαν να γίνονται σεβαστά στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ανθρώπινες ελευθερίες. Και αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο η απογοήτευση που αισθάνονται, είναι ο φόβος, διότι είναι δεδομένο ότι οι Ταλιμπάν, το είπε πολύ σωστά ο κ. Βαφιάδης, θα κινηθούν με λογική αντιπίνων. Πριν από 2 μήνες οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν ότι θα αποχωρήσουν από το Αφγανιστάν. Το 2020 οι Αμερικανοί είχαν κάνει, τα ξέρει και ο Λάμπρος αυτά, ο Καλαρίτης, είχαν κάνει μια συμφωνία με τους Ταλιμπάν αναγνωρίζοντας ουσιαστικά την αποτυχία τους. Ναι. Είχαμε λοιπόν μια πρώτη συνθηκολόγηση το 2020, διότι η συμφωνία Αμερικανών-Ταλιμπάν ήταν 100-0 υπέρ των Ταλιμπάν. Είχαμε την απόσυρση, την ανακοίνωση απόσυρσης, η οποία αντί να ενισχύσουν οι Αμερικανοί με κάθε τρόπο την κυβέρνηση, την επίσημη, κατέρευσε με τον πρόεδρο να φεύγει κακήν κακός είτε προς το Ουσμπεκιστάν είτε προς το Τατζικιστάν, εκεί δύο γειτονικές χώρες. Αντί λοιπόν να ενισχύσουν τις δυνάμεις ασφαλείας του Αφγανιστάν και βέβαια όλες τις δομές εξουσίας, τους άφησαν και αυτούς στο έλεος του Θεού. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι Ταλιμπάν επί 2 μήνες επελάβουν και μάλιστα χαρακτηριστικό της παταγώδους αποτυχίας, κύριε Στάθη, των Αμερικανών, είναι ότι οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ μόλις την περασμένη εβδομάδα, όχι πριν από 3 μήνες, έλεγαν ότι η Καμπούλ θα πέσει στα χέρια των Ταλιμπάν, αν πρόκειται να πέσει, σε τουλάχιστον 3 μήνες αρχής γενομένης από την περασμένη εβδομάδα. Παρακαλώ. Έλα, Λάμπρο μου, έλα. Ότι αυτή η στρατιωτική και διπλωματική αποτυχία της Δύσης και κυρίως των ΗΠΑ στέλνει μήνυμα και αλλού, σε άλλα μέρη του πλανήτη και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή εκεί πέρα, ότι τελικά μπορούν να αποπειραθούν κατάλυση των καθεστώτων των υφισταμένων εκεί πέρα χωρίς να κινδυνεύουν στρατιωτικά ή διπλωματικά από τη Δύση. Το κυριότερο μήνυμα, κύριε Καλαρίτη, είναι ότι κανένας εταίρος, παύλα σύμμαχος των Αμερικανών, δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής και δεν μπορεί να αισθάνεται εμπιστοσύνη. Εδώ είναι το ερώτημα τώρα. Επιτρέψτε μου να επιμείνω σε αυτό. Το βασικό αυτό που λέει ο κύριος Φίλης, ότι κανείς από τους συμμάχους των ΗΠΑ πλέον δεν θα αισθάνεται ασφαλής, που σημαίνει αυτό, και ότι η αποτυχία στρατιωτική αυτή ανοίγει την όρεξη σε πάρα πολλούς οι οποίοι δεν είναι κατά ανάγκη πλειοψηφικές δυνάμεις στις χώρες τους να αποπειραθούν διάφορα χωρίς να κινδυνεύουν από την παρέμβαση της Δύσης. Μας αφορά πολύ αυτό. Και για την Τουρκία. Και όχι μόνο. Κύριε Φίλη, δύο θέματα. Μεταναστευτικό και να βάλουμε και στο τραπέζι το γεγονός ότι οι πρόσφυγες δυστυχώς είναι και ανεμβολίαστοι. Σωστά. Λοιπόν, να πω μόνο για τους Ταλιμπάν μισή κουβέντα και έρχομαι ευθύς αμέσως στο ερώτημα, κύριε Στάθη, γιατί το έθεσε πριν και ο κύριος Κουργαρίας. Οι Ταλιμπάν κυβέρνησαν το Αφγανιστάν από το 1994 μέχρι το 2001. Μετά την ατοϊκή επέμβαση του 2002, οι Ταλιμπάν εξορθήθηκαν στην έξοδο από την κυβέρνηση και υποτίθεται ότι ανέλαβε μια κυβέρνηση η οποία ήταν φιλοδυτική, φιλονατοϊκή και θα έφερνε έναν άλλον αέρα στο Αφγανιστάν. 20 χρόνια μετά, νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών πού οδηγήθηκε αυτή η κατάσταση. Άρα, μπορεί να μην έχουν μεν μεγάλο λαϊκό αίρισμα, έχει δίκιο σε αυτό που είπε ο Νικόλας, ο Βαφιάδης, όμως η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος είδε επί 20 χρόνια ένα μοντέλο διακυβέρνησης, το οποίο πολύ απλά, να το πω έτσι λαϊκά, δεν περπάτησε. Έρχομαι στο ζήτημα το προσφυγομεταναστευτικό που είναι κυρίαρχο. Αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1.000 Αφγανούς, οι οποίοι περνούν την ημέρα από το Ιράν στην Τουρκία. Τουλάχιστον 1.000. Να πούμε επίσης ότι υπάρχουν περίπου 500.000 Αφγανοί που είναι ήδη στην Τουρκία και οι οποίοι είχαν περάσει στην Τουρκία από το Ιράν τα 2 προηγούμενα χρόνια. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι οι αριθμοί είναι αρκετά μεγάλοι. Οι Σύριοι στην Τουρκία σήμερα δεν είναι τόσοι όσοι ισχυρίζεται το καθεστώς Ερντογάν. Δεν είναι δηλαδή 4 εκατομμύρια. Είναι περίπου στα 3, γιατί έχουν αρχίσει αρκετοί να επιστρέφουν στη Συρία. Όμως
το κύμα των Αφγανών είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό και είναι δεδομένο ότι θα έχουμε μαζική έξοδο κυρίως των Αφγανών, οι οποίοι είτε συνεργάστηκαν με τους Δυτικούς, είτε είναι οι πιο ποιοτικοί Αφγανοί σε σχέση με τους Ταλιμπάν και οι οποίοι είναι δεδομένο ότι θα διωχθούν. Είτε γιατί προέρχονται από άλλες κάστες, από άλλες φυλές και είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν να σταθούν στο Αφγανιστάν. Άρα λοιπόν η Τουρκία. Περνώντας, κύριε, να πω, πάνε από το Αφγανιστάν. Λογικά δεν θα πάνε στο Πακιστάν που είναι νοτίος, ούτε στο Τατζικιστάν ή το Ουσμπεκιστάν που είναι βορείος. Θα πάνε στο Ιράν και από το Ιράν θα περάσουν στην Τουρκία. Γιατί, κακά τα ψέματα, ο στόχος αυτών των ανθρώπων είναι να φύγουν από ένα καθεστώς των Ταλιμπάν, το οποίο είναι αυτό που είναι, για να καταλήξουν στην Ευρώπη. Και η αλήθεια είναι ότι οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή, και κατηγορείται γι' αυτό ο πρόεδρος Biden, δημιουργούν μια ανθρωπιστική κρίση, η οποία δεν πρόκειται να ακουμπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν περιμένουμε να δούμε ορδές Αφγανών να πηγαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προς την Ευρώπη θα μετακινηθούν. Φυσικά. Άρα λοιπόν η Τουρκία είναι δεδομένο ότι αυτό θα το αξιοποιήσει. Είτε θα συγκρατήσει τις ροές ακόμα και στα σύνορά της με το Ιράν, γιατί και ο Ερντογάν έχει ένα επιπλέον πρόβλημα. Δεν μπορεί να δεχτεί πολύ μεγάλους αριθμούς, γιατί ήδη υπάρχει κόπωση της τουρκικής κοινωνίας για τους Σύρους. Φανταστείτε ξαφνικά να έχουμε χιλιάδες Αφγανών να μπαίνουν μέσα στην Τουρκία. Θα του δημιουργήσει πολιτικό πρόβλημα. Αν από την άλλη κάνει σωστά τη διαχείριση αυτή, είναι δεδομένο ότι θα στραφεί στην Ευρώπη, θα ζητήσει λεφτά, θα αναβαθμιστεί γεωπολιτικά ο ρόλος ή αν αρχίζουν να μπαίνουν οι Αφγανοί και δεν ελέγχει τις ροές, θα θελήσει να τους ξεφορτωθεί. Θα αναγνωριστεί το καθεστώς μέσω Ελλάδας. Το καθεστώς των Ταλιμπάν θα αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα, ένα. Και δύο, σηματοδοτεί ευρύτερη επικράτηση. Κουνάτε το κεφάλι σας, γιατί είναι σημαντικό. Αν έχουμε διμερείς αναγνωρίσεις ή γενικότερες. Και μα δεύτερο... όλοι διαπραγματεύονται, κύριε Στρατάκη, με τους Ταλιμπάν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι σημαντικό και κλείνω με αυτό, κύριε Στάθη, αν μου επιτρέπετε, πώς θα κινηθεί η Ρωσία και η Κίνα. Είναι δύο δυνάμεις. Υπάρχουν κάποιοι στις Ηνωμένες Πολιτείες που λένε, μα ξέρετε, οι Αμερικανοί αποχώρησαν και θα γίνει το Αφγανιστάν νέο πεδίο ή νέα παγίδα για τους Κινέζους. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι οι Κινέζοι έχουν πάρει το μάθημα και από τη Βρετανική Αυτοκρατορία του 19ου αιώνα που δεν επικράτησε στο Αφγανιστάν και από τους Σοβιετικούς τη δεκαετία του 70 και του 80 και από τους Αμερικανούς και θα κινηθούν με άλλον τρόπο οι Κινέζοι.